Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε από μέλη του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών το πρωί στο Εργατικό Κέντρο του Βόλου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Βίας στις Γυναίκες που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου. Στάλθηκαν μηνύματα για τη στήριξη των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο και παράλληλα εκφράστηκε από τα μέλη του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών αλλά και όλες τις κυρίες που συμμετείχαν στη συνέντευξη για τη στήριξη του λαού της Παλαιστίνης. Ο Δημοκρατικός Σύλλογος, λοιπόν, θέλοντας να αναδείξει την αιτία της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών, πραγματοποιεί μια σειρά δράσεων. Αυτές θα είναι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς, στο πανεπιστήμιο, στις σχολές και στα σχολεία. Το απόγευμα της του Σαββάτου, ανήμερα δηλαδή της 25ης του Νοέμβρη, θα κάνουμε μια προβολή ταινίας της Παλαιστίνιας σκηνοθέτηδας Μάι Μάσρι, 3.000 μέρες, που αναφέρεται στη ζωή μιας Παλαιστίνιας μητέρας, η οποία μαζί με το παιδί της έζησαν 3.000 μέρες. Έζησαν βασανίστηκαν. Την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών, ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών εκφράζει την αλληλεγγύη του σε κάθε γυναίκα της βιοπάλης που είναι θύμα βίας, με όποια μορφή και αν εκφράζεται αυτή. Δυναμώνει το συλλογικό αγώνα ενάντια στη πολύμορφη βία σε κάθε πλευρά της κοινωνικής του ζωής, ενάντια σε κάθε μορφή βίας που εντείνει τη γυναική ανισοτιμία και βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας και την στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα του λαού της Παλαιστίνης, στον δίκαιο αγώνα των ηρωικών γυναικών και των παιδιών τους που δεν ανέχονται άλλο την Ισραηλινή κατοχή. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η χειρότερη μορφή βίας, ο πόλεμος, η γενοκτονία. Γιατί σε βγάζει από το σπίτι σου, γιατί σε σκοτώνει την οικογένειά σου, είναι η χειρότερη μορφή βίας. Η βία που αντιμετωπίζει σήμερα μια νέα γυναίκα, μια φοιτήτρια, δεν εκφράζεται μόνο με τις γνωστές και ακραίες μορφές, όπως είναι η λεκτική ή η σωματική. Μία μορφή έκρηξης της βίας που ερχόμαστε αντιμέτωπες όλες μας καθημερινά είναι η έλλειψη εστιών στο Βόλο. Είναι ότι η πλειοψηφία των φοιτητριών δεν δικαιούμαστε δωρεάν σίτηση και στέγαση, αφού ο Βόλος έχει μόνο 40 κλίνες. Μία μορφή έκφρασης της βίας είναι ότι μία νέα φοιτήτρια, για να καταφέρει να τα βγάλει πέρα, αναγκάζεται να δουλέψει. Επισήμαναν στο πλαίσιο της συνέντευξης παράλληλα ότι είναι βασικό να εξαλειφθεί η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών που συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα σε μια γυναίκα να σπάσει τα δεσμά μιας βίαιης οικογενειακής ή διαπροσωπικής σχέσης. Διεκδικούν ακόμη, όπως είπαν, μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κοινωνική προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού και κάλυψη των αναγκών με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας και πρόνοιας. Όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου θα γίνει και προβολή της ταινίας της Παλαιστίνιας σκηνοθέτριας Μάι Μάστρι, 3.000 νύχτες, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Μη, στο ισόγειο του κτηρίου Ρόζα Εμβριώτη, του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.